Είσαι πρώτος άντρας που γνώρισα στη ζωή μου. Ενώ άντρας. Και ο φίλος. Αυτός είναι παιδί. Και εσύ δεν είσαι παιδί, ρε. Δεν είμαι παιδί. Τι είσαι. Σήμερα το βράδυ θα σου δώσω την ευκαιρία να μου το αποδείξεις. Τι θα γίνει το βράδυ. Θα πάμε κάπου. Πού. Θα πάμε όπου θέλεις εσύ. Τι διαβάζεις. Έρχεσαι πάλι απόψε. Μαγκελάνο, αν δεν σου κάνω, διώξε με. Ή κόψε τα μου από τα έτσιμα. Έτσι μείνουν στα Χανιά όταν δούλευα. Στα Χανιά είχε πιο ωραία φρουτάκια από σένα. Έχει χάρη που είναι ο Άγγελος εδώ και θέλω να κάνω φασαρία. Ιδάλλως θα σου έλεγα εγώ. Μωρό μου είσαι. Μωρό σου εσύ. Θέλεις παρέα. Απ' τα χείλη μου
Λίγη στεναχώρια έχει πέσει απόψε. Τι έγινε, βουλιάξαν τα καράβια σου? Όχι, αλλά εσύ δεν πριν να μιλάς με το νερό και νόμιζα ότι κάτι είχατε. Και τι έγινε? Μη μας δίνει μαζί και νομίζει ότι κάτι γίνεται. Σιγά μη μου δώσει διαζύγιο. Τον Άγγελο δεν τον ενδιαφέρει τι κάνω. Θα πεις κάτι μαζί μου? Αν δεν πιω, πώς θα περάσει η νύχτα? Καλό παιδί φαίνεται. Έχεις στεναχώριες όμως. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Ναι, αυτό να μου πεις. Άντε στην υγεία σου. Στην υγεία σου. Ναυτικός είναι. Ο Άγγελος. Mm-hmm. Ναι, ναυτικός. Πρέπει να το δέσεις, ε. Γιατί ναυτικοί ξεμυαλίζονται στα λιμάνια. Ο Άγγελος δεν έχει τέτοια προβλήματα. Λεμεσό, Αλεξάνδρεια και μετά πάλι πίσω. Ελπίζω να έχεις δίκιο. Άντε στην υγεία μας. Θέλω να σου πω κάτι. Γιατί μου φαίνεσαι ωραίος τύπος. Τι θέλεις? Σήμερα δεν μπορώ να έρθω μαζί σου. Όταν είναι ο Άγγελος εδώ δεν μπορώ να πάω με πελάτες. Δεν σου ζήτησα τίποτα. Τότε δύο φορές την υγεία σου. Χρωστά, παρακαλώ. Έχω μια δουλίτσα για λίγο. Θα ξανάρθω όμως. Να πας το καλό. Και κοίτα να μην πετύχεις κανένα βραδάκι που θα έχω τα κέφια μου. Κάποια στιγμή βγήκε ο Κονγκάς και μπήκε στο μπαρ. Μετά από λίγο βγήκε ο καπετάνιος. Αυτός δεν μπήκε στο μπαρ, μπήκε στη διπλανή πολυκατοικία. Εγώ ακολούθησα τον καπετάνιο. Μπήκαμε στην πολυκατοικία και κοίταξε τώρα πώς βοηθάνε τα αστυνομικά έργα που βλέπεις. Τι έπρεπε να κάνω εγώ? Πήγα στο ασανσέρ και περίμενα. Είδα το λαμπάκι, τα τέσσερα. Στο τέταρτο.
Τι είναι εσύ, καπετάνιο. Βγαίνεις από την Αίγυπτο και δεν θέλω να το ξέρω. Τι θυμίζεις. Ναι. Περίμενα πως και πώς να τελειώσει αυτή η ιστορία για να φύγουμε δυο μας. Να το ζάρα τι έγινε. Την πρώτη κατάσταση είναι στο Λονδίνο. Το φαγε. Δεν πείσε του Χάρη ότι πάει στο Λονδίνο. Και εσύ γιατί άρχισες άρτης. Αυτό ξέρεις, δεν με αφήνει τη στιγμή μόνη μου. Τι θες να κάνω. Βρήκα λίγο χρόνο και ήρθα να σε δω. Άκου. Σου έχω μια δουλίτσα για αύριο. Τι δουλίτσα. Έρχεται ο μεγάλος από το Λονδίνο. Πρέπει να τον αναλάβεις. Όχι, καπετάνια. Άκου τώρα, ντε. Όχι άλλες ιστορίες. Άκου, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορείς να τον αναλάβεις. Θα το κάνεις για τελευταία φορά. Εντάξει. Σου έχω χαλάσει ποτέ χατήρι εγώ. Πάντα δεν κάνω αυτό που θες. Ρωτήσου. Όχι έτσι. Έτσι. Απαλά. Δώσουμε το ουίσκι και δεν πάρουμε τα λεφτά, σαλάμ αλέκουμ. Τους έχασε στους Άραβες. Γι' αυτό ψάξαμε να βρούμε τη λύση. Οι Άραβες σκίζουν τα δολάρια. Μας δίνουν τα μισά και παίρνουμε τα άλλα στην Αλεξάνδρεια στο πρακτορείο.
εκατομμύρια δολάρια. Όσα λείπουν τους δεχαρώ. Έλα, σίγουρα μου. Πρέπει να φύγουμε. Ένα διπλό. Πάντα έτσι βγες στον κόσμο, ρόμο. Και εγώ στάω. Δύο. Έλα, πάμε. Τι συμβαίνει, ρε φίλε, και χώνεσαι. Συμβαίνει ότι είναι το κορίτσι μου. Ναι, αλλά μέχρι τώρα καθόμαστε μαζί. Έχει, λοιπόν. Καλύτερα μάζεψέ τα και αδύνα του. Χωρίς το κορίτσι. Το κορίτσι θα μείνει εδώ. Έτσι λες. Έτσι λέω. Έτσι λέει. Αφού λέει έτσι. Χάστε, παιδιά, δεν έγινε για τίποτα. Χτύπησε στο φίλο μας. Μα το κορίτσι μου. Για χαρά. Όχι, όχι, δεν μπορώ να έρθω. Έχω δουλειά. Τηλεφώνησε στη φίλη σου να έρθει εκεί να τα πείτε. Τη γειτόνισσα, ναι, ναι. Όχι, όχι, στο γραφείο είναι. Ναι, μωρό μου. Σου είπα, μην μαζαλίζεις άλλο τώρα. Εντάξει. Φιλιά, φιλιά μου. Γεια σου. Εδώ είσαι. Εγώ νόμιζα πήγες φίλοι. Πού να πάω. Στο σπίτι, ώρα με την κόρη μου τσακώνομαι. Θέλεις να μάθεις τα νέα για τον Καλαμαρά. Τι έγινε. Πλακώθηκε με κάποιους στα Φάτα Μοργκάνα και τράβηξε και πιστόλι. Το λέει και αδιέθω. Θέλεις να ακούσεις γιατί. Λέγε, μωρέ. Για τη μικρούλα που είχαμε τις προάλλες στο γραφείο. Α. Τσίμπησε δηλαδή το παλικάρι. Να, αλλά εδώ που τα λέμε, η μικρή αξίζει τον κόπο. Έχει ένα κορμάκι. Τι αξίζει, μωρέ. Με τα τζιν που φοράνε σήμερα τα κορίτσια μοιάζουν σαν καουμπόιδες. Την έχει ντύσει με φουστανάκι και γοβίτσα και η μικρή τρελαίνει κόσμο η μικρή. Έξοδα δηλαδή ο Ζάρας. Πού θα πας απόψε. Ξέρω, δεν έχω τίποτα να κάνω. Καμιά βόλτα θα πάω. Ποιον έβαλε στο Ζάρα. Τον Νικηφόρο, αλλά εντάξει, είναι ξύμιο παιδί. Έλα. Πάμε να πιούμε καμιά μπύρα. Ή έχεις να κάνεις κάτι άλλο και δεν μου το λες. Ό,τι κάνω το ξέρεις, αφού στο λέω. Μόλις τελειώσεις με τα χαρτάκια σου, πάμε. Άντε, πάμε. Τα χαρτάκια δεν τελειώνουν ποτέ. Το σκοτάδι είναι βαθύ κι όμως ένα παλιό.
Αυτό το έλεγε ο Μακαρίτσου, ο Δημοσθένης. Τον σκότωσαν οι Αγγλέζοι σε μια ανέδρα. Η Όκα είναι ό,τι καλύτερα έβγαλε αυτός ο τόπος. Μετά χάλασαν τα πράγματα. Οι Άγγλοι βάλαν στο παιχνίδι τους Τούρκους και μπερδευτήκαμε. Και η Ζαβάνα. Βιτόριο. Πρέκο, σινιόρ Φαλάς. Ακόμα ένα. Ancora una. Ancora una. Σου έχω πει ποτέ γιατί έγινε αστυνομικός. Πού είχε αστυνομικός. Για να έχω όπλο. Από 16 χρονών μ' άρεσε να κρατάω όπλο. Μετά όταν ο Γιωρκάτζης έκανε τα σώματα... Ασχολημένος. Πήγα και κατατάχτηκα. Με ήξερε και τον ήξερα καλά. Εκείνα τα χρόνια... Κανείς δεν πίστευε ότι τα πράγματα θα φτάνανε εδώ που φτάσαν σήμερα. Οι άνθρωποι και χωρίς χρήματα πίστευαν σε κάτι. Σήμερα μπορεί να σου καστρώσουν την αδερφή και να κάνουν πως δεν παίρνουν χαμπάρι. Στην υγεία μας. Η αστυνομία είχε ένα σκοπό. Τώρα κυνηγάμε καθάρματα. Λαθρέμπορους ναρκωτικών. Πόρνες. Συχτήρε εδώ που καταντήσαμε. Έτσι μου έρχεται καμιά φορά να αρπάξω με αυτό και να αρχίσω να καθαρίζω. Όλοι ήρθαν στον τόπο μας, όλα τα αποβράσματα περνάνε από εδώ και εγώ κάθομαι και τους κοιτάζω και κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί αυτά τα καθάρματα φέρνουν χρήμα. Σε ζάλισε, ε. Όχι, αστυνομία. Μ' αρέσουν αυτά. Βιτόριο. Σιόρ Φαλάς. Άρα κι άλλο ένα. Ancora uno. Ancora uno. Μα τον πέφτει τρόπο ότι τεσόρα. Non devi per la così. Έλα, στα λόγια, πάρε λάπη. Καμιά φορά κάθομαι τις νύχτες και κοιτάω από το παράθυρο την πόλη. Με παίρνει ύπνος. Και αναρωτιέμαι σε τι φταίξαμε. Τι δεν κάναμε όπως πρέπει. Δεν βαριέσαι. Δεν υπάρχει απάντηση. Κι όμως ένα παλικάρι Θα μου πεις γιατί με έφερες αυτό το αχούρι. Γιατί θέλω να είμαι σίγουρος για σένα, αγάπη μου. Τα πράγματα έχουν αρχίσει να γρεύουν. Και θα γρέψουν περισσότερο. Και πρόκειται να μας ψάξουν, θα κοιτάξουν σε κανένα ξενοδοχείο της προκοπής, όχι εγώ.
Μπορείς να μου πεις τουλάχιστον τι κάνεις. Τι κάνω. Μόλις είδα, είπα, αυτός μοιάζει με Σάρα. Για πες μου, και τι κάνεις αυτό το αγούρι. Με έδιωξαν από την Αθήνα. Η αστυνομία δεν έωσε την άδεια και αυτός αλήτης ο φίλος σου με κορόιδεψε και μου φάγε τα λεφτά. Δεν είναι φίλος μου. Εγώ σας έβλεπα μαζί. Μπα. Κάνα δύο φορές με έφερε στο μαγαζί και κατάλαβα τι ρεμάλι ήταν και τον έκανα πέρα. Φέρετε κάτι στην κυρία, σε παρακαλώ. Δεν έπρεπε. Θα το πληρώσεις 10 λίρες το δικό μου. Τι είναι για σένα 10 λίρες, αγάπη μου. Βρε Σάρα. Ξέρεις πόσες φορές σε θυμήθηκα. Έχεις βγάλει κανένα δολάρια. Κάτι λίγα. Τα έστειλα στη μάνα μου στην Πολωνία. Πεινάνε. Σάρα. Έχεις παρέα. Τι παρέα. Γυναίκα. Ας πούμε ότι δεν κοιμάμαι μόνος μου. Αν κανένα βράδυ ξεμείνεις από παρέα, έλα να με βρεις. Εντάξει. Άντε στην υγεία μας. Να σδρόβια. Ο Γκρέτσκο, στην υγεία σου.
Αναρωτιέμαι καμιά φορά αν θα γυρίσω νέα στη Βαρσοβία. Μην αναρωτιέσαι για τίποτα. Αυτά τα πράγματα μας τσακίζουν. Στο τραπέζι μου. Εντάξει. Πειράσαι, παρακαλώ. Γιατί έτρεξες πολύ? Φίλος του, καπιτανιού. Εκενήγησε. Ξέφυγα όμως. Ποιος είναι ο φίλος του καπετάνιου? Κονγκάς. Ξέρεις Κονγκάς? Τι έγινε στην Αίγυπτο? Πατωζά. Τάι. Κονγκάς. Πατωζά, όχι όπιο, duty free. Εγώ είδα πατωζά, died. Thank you.
Τι έγινε? Πού είναι? Έλα. Δείξε μου. Με τόσα χρόνια σε αυτό το μαγαζί ποτέ δεν μου τύχε τέτοιο πράγμα. Άκουσα τρεις πυροβολισμούς και αμέσως σκέφτηκα, πάει, έγινε το κακό. Σε κατηγόρησε κανείς? Όχι κύριε αστυνόμε, αλλά έγινε στο μαγαζί μου. Έλα πάμε. Να μην φύγει κανείς από όσους δουλεύουν εδώ. Ποιο νόμο το λένε που λέει κορίτσια για να βγάζει λεφτά? Ξέρει κανένα τέτοιο νόμο? Α, κορίτσια, σιώδη είναι στου πελάτε μου. Και τα κορίτσια στα ξενοδοχεία, ποιο τα στέλνει, εγώ? Λοιπόν, κλείσει αύριο αυτό το καταγόγιο και για την άδεια βλέπουμε. Ένα μήνα. Και αστυνομέ. Ο Κουγκάς το κάνει. Τώρα είδε, ε. Ο Ινδό καθόταν με έναν καλαμάρα. Μόλις είδε τον Κογκά, σηκώθηκε να φύγει. Ο Άγγελος έτρεξε από πίσω του και τον πρόλαβε. Ακούσαμε τρεις πυροβολισμούς και ο Άγγελος γύρισε πίσω και έφυγε τρέχοντας. Καλαμαράς είναι ένας ψηλός μεταχρινός. Ναι. Το ξέρει, Σουζάν. Ποια είναι αυτή? Μια Πολωνέζα. Είναι μέσα? Ναι. Γνώρισέ μου τη. Α,